Καλησπέρα σε όλους. Προφανώς όλα τα συνέδρια, οι δύσκολες ώρες είναι πριν το φαγητό, γιατί όλοι αναμένουν το φαγητό και μετά το φαγητό, γιατί όλοι πηγαίνουν για μια ωραία σιέστα. Παρ' όλα αυτά, όσοι πιστοί εδώ πέρα βρίσκονται, θα ακούσουν την ομιλία για τη δημόσια και ιδιωτική δαπάνη στις χώρες του ΟΣΑ. Ευχαριστώ τον κύριο καθηγητή και τον κύριο Αθανασάκη που μου κάναν τιμή να μιλήσω για το συγκεκριμένο θέμα. Και ουσιαστικά η δομή είναι πάρα πολύ απλή, αλλά πολύ ενδιαφέρονται κάποια στοιχεία που θα δείξουμε αργότερα. Η δομή ξεκινάει με τα γενικά στοιχεία, η συνολική δαπάνη για την υγεία, ιδιωτική και δημόσια. Και μετά κάνουμε ένα διαχωρισμό. Χίλια συγγνώμη, Μάρκο, σε παρακαλώ πολύ. Και κάνουμε ένα διαχωρισμό στην δημόσια και στην ιδιωτική δαπάνη, στις τάσεις και στον κατακαιματισμό των συγκεκριμένων δαπανών. Μια γενική εικόνα γρήγορα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η αγορά της υγείας είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αγορά. Σε παγκόσμιο επίπεδο, 6,5 δισεκατομμύρια δαπανώνται κάθε χρόνο για την υγεία. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, είναι μια αγορά με πολύ διαφορετικές τάσεις ανάλογα με τα πρότυπα της κάθε χώρας και της κάθε υπήρου συγχρόνως. Υπάρχουν συνεχείς τάσεις αύξησης αυτού του ποσού και γι' αυτό το λόγο πρέπει να αναλύσουμε πώς δαπανούνται το ποσό για να μπορέσουμε να το ελέγξουμε. Και ουσιαστικά η αύξηση, η οποία αναμένεται τα επόμενα χρόνια, είναι λόγω της βελτίωσης των τεχνολογιών και της εισρωής τους μέσα στις οικονομίες, κάτι το οποίο στην Ελλάδα το περιορίζουμε με μεγάλη χάρη. Συνεχής μείωση της νησιμότητας ως απόρρια της βελτίωσης τεχνολογίας, κάτι το οποίο δημιουργεί νέες ανάγκες για τον πληθυσμό, όπως μονάδες long-term care, οι οποίες δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, και θα το δούμε και αυτό εκτενώς αργότερα. Και προφανώς δεν υπάρχει ορθολογική διαχείριση του διαθέσιμου πόνου και γι' αυτό συζητάμε συνέχεια, γι' αυτό υπάρχουν και τα οικονομικά της υγείας, για να μπορέσουμε να βελτιστοποιήσουμε τους ήδη υπάρχοντες πόρους, οι οποίοι είναι πάντα σε έλλειψη και θα είναι πάντα σε έλλειψη, γιατί ποτέ δεν μπορούμε να έχουμε ό,τι ζητάμε. Πολύ γρήγορα, πού δίνονται οι δαπάνες υγείας, πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Είμαστε όλοι επαγγελματίες υγείας, όλοι γνωρίζουμε πού δίνονται οι δαπάνες, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι δαπάνες κατά κύριο λόγο δίνονται σε δύο κατηγορίες. Η μία είναι τα υλικά, είναι τα φάρμακα, τα νοσοκομεία, τα μηχανήματα, τα ασθενοφόρα. Και οτιδήποτε έχει σχέση με μηχανισμό ή κτηριακή εγκατάσταση, την οποία χρησιμοποιούν οι γιατροί, οι νοσηλευτές και όλοι οι υπόλοιποι που εργάζονται για να παράξουν υγεία για τον ασθενή. Και συνεπώς η χρηματοδότηση του πρώτου δίνει τη δυνατότητα στους δεύτερους να ασκήσουν το επάγγελμά τους και προφανώς και η χρηματοδότηση των δεύτερων δίνει καλύτερη ποιότητα ζωής σε αυτούς οικονομικά και ψυχικά για να μπορέσουν να ασκήσουν το επάγγελμα με καλύτερη δυνατότητα. Πώς κατανέμονται οι δαπάνες? Αυτό το διάγραμμα, σαν διάγραμμα, αυτό η κύκλη, πώς το λέμε, τα γρανάζια, ευχαριστώ. Τα γρανάζια που ενώνονται, ουσιαστικά είναι όλοι οι τομείς οι οποίοι αφορούν τις δαπάνες υγείας. Ξεκινάω με αυτό και θα τελειώσω με το ίδιο σχέδιο. Οι δαπάνες υγείας, η μία επηρεάζει την άλλη. Δεν είναι ανεξάρτητα αντικείμενα τα οποία χρηματοδοτούμε το Α και μετά το Β δεν μας ενδιαφέρει. Χρηματοδοτούμε το Α, επηρεάζεται το Β, το Γ, το Δ. Και αν μειώσουμε το δέλτα, ξαναγυρνάει αυτό αντίστροφα πίσω. Και όλα αυτά μεταξύ τους επηρεάζονται. Συνεπώς, πατώντας ένα κουμπί, μειώνοντας με τη δαπάνη για φάρμακο, δεν σημαίνει ότι εξορθολογίζουμε το σύστημα υγείας μας. Με ένα κουμπί δεν ακουμπάμε τα υπόλοιπα. Και όταν πατάμε ένα κουμπί, επηρεάζουμε αρνητικά ή θετικά, χωρίς να ξέρουμε πολλές φορές τα υπόλοιπα. Και για να μπορέσουμε να έχουμε μια εικόνα όταν ασχολούμαστε με τις δαπάνες, πρέπει να έχουμε δεδομένα. Και για να έχουμε δεδομένα, πρέπει να έχουμε πληροφοριακά συστήματα. Πρέπει να σας πω ότι από το 2008 και μετά, στην πλειοψηφία των δεδομένων στον ΟΣΑ, η Ελλάδα δίνει στοιχεία. Από το 2008 και πίσω δεν υπήρχαν στοιχεία, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, εκτός από βασικές μονάδες σύγκρισης. Το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί και εδώ πέρα φτιάχτηκε η ΟΠΗ. Όλοι διαμαρτυρόμαστε για την ΟΠΗ. Τώρα είναι η ΟΠΗ πατάει στα πόδια του και πάλι στοιχεία δεν δίνει. Οπότε, για να μπορέσουμε να γυρίσουμε στο πρώτο και να έχουμε εικόνα για το πώς τα γρανάζια επικοινωνούν μεταξύ τους, χρειαζόμαστε πάρα πολύ καλά στοιχεία και προφανώς στοιχεία τα οποία είναι επεξεργάσιμα. Και προφανώς για ποιο λόγο δίνονται δαπάνες? Για καλύτερη υγεία. Και αυτό φαίνεται σε ένα απλό διάγραμμα, το οποίο είναι το εξής. Ότι βλέπουμε ότι το προσδόκιμο επιβίωσης έχει αυξηθεί έντονα, από το 90 μέχρι σήμερα. Και στην Ελλάδα δεν πάμε πίσω, είμαστε στις πρώτες χώρες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς αυτό δεν σημαίνει ότι τα κάναμε όλα καλά. Έχουμε κάνει και πάρα πολλά λάθη. Όμως ευτυχώς δεν μας έχει κοστίσει. Το θέμα είναι τώρα από εδώ και πέρα πρέπει να αναλύσουμε τις δαπάνες για να δούμε πώς θα κρατήσουμε τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο. Γιατί ανοίγουμε τον 8ο, 9ο χρόνο της κρίσης και προφανώς όλες οι μελέτες δείχνουν ότι η υγεία επηρεάζεται από την κρίση. Και επειδή δεν τελειώνουμε σύντομα, πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε οι δαπάνες που πηγαίνουν για να είναι με το βέλτιστο τρόπο. Οπότε λοιπόν ξεκινάμε με το πρώτο κομμάτι της παρουσίασης που είναι η συνολική δαπάνη για υγεία. Και οι τάσεις της, μιλάμε και για ιδιωτική και για δημόσια δαπάνη. Και ξεκινάμε το κλασικό διάγραμμα, το οποίο γνωρίζουμε, το οποίο μας δείχνει ουσιαστικά ότι η Ελλάδα βρίσκεται το 2015 κάτω από το μέσο όρο των χωρών του ΟΣΑ. Είμαστε μία μονάδα και κάτι πιο χαμηλά και βλέπουμε από πρώτη εικόνα ότι οι δαπάνες, οι ιδιωτικές, είναι πάρα πολύ αυξημένες συγκριτικά με τις δημόσιες και συγκριτικά με το μείγμα των υπολείπων χωρών. Είναι ένα γενικό διάγραμμα, μας δείχνει μια εικόνα, αλλά πιο κάτω ούτως ή άλλως θα γίνει μεγαλύτερη ανάλυση.
Και εδώ πέρα βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, από το 5 έως το 14, η μπλε μπάρα είναι 5 έως 9 και 9 έως 14 είναι η γκρι μπάρα τα χρόνια της κρίσης, σε συνολικό επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε ουσιαστικά τις τάσεις της ανάπτυξης. Βλέπουμε ότι προφανώς από το 5 έως το 9 υπήρχε μεγάλη έντονη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς που σχετιζόντουσαν με την υγεία. Προφανώς υπήρχε στο pharmaceutical μικρότερα από όλα τα υπόλοιπα. Γιατί? Γιατί τα φάρμακα προϋπήρχαν και προφανώς αναπτύχθηκαν πιο έντονα τα συστήματα υγείας. Αλλά μετά την κρίση βλέπουμε ότι χτυπάμε κατά κύριο λόγο το φάρμακο και την πρόληψη. Το φάρμακο, όπως βλέπουμε, συνεπώς είναι μια τάση που δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα, είναι μια ευρωπαϊκή τάση μείωσης. Αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι και η πρόληψη αντιμετωπίζει ένα αντίστοιχο πρόβλημα. Και αυτό προφανώς είναι γιατί δεν διαθέτουμε σωστά τους πόρους μας. Δεν γίνεται η πρόληψη που σου γλιτώνει όλα τα υπόλοιπα να έχει μείωση πόρων. Προφανώς είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να συζητηθεί σε λίγο. Και το τελευταίο διάγραμμα γενικής τάσης είναι επίσης κλασικό και γνωστό. Και τι μας δείχνει? Μας δείχνει ουσιαστικά το μέσο όρο, η μαύρη γραμμή των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι πολύ ενδιαφέρον, οι πάνω μπάρες, οι διακεκομένοι είναι η Πορτογαλία και η άλλη είναι η Ελλάδα. Η Πορτογαλία και η Ελλάδα, μην ξεχνάμε ότι είναι οι δύο χώρες του Νότου, οι οποίοι περάσανε πανεφερείς κρίσεις. Η Πορτογαλία έφυγε από την κρίση, εμείς παραμένουμε ακόμα. Ξεκινήσαμε και οι δύο πάνω το 2005, πάνω από το μέσο όρο. Το 2009 που ξεκινήσει ουσιαστικά η κρίση, πιάσαμε τέτοια σημεία. Και μετά, ενώ η Ευρώπη βλέπουμε ότι ακολουθεί μία άνοδο, ξεπερνάει δηλαδή την κρίση και κρατάει τις δομές σταθερές, εμείς ξεκινάμε μία κάθοδο. Η Πορτογαλία ισορροπεί, εμείς συνεχίζουμε την κάθοδο. Οπότε βλέπουμε ότι ξεκινάμε σε καλά επίπεδα και μέσα σε μία δεκαετία ουσιαστικά έχουμε γυρίσει πάρα πολύ πίσω και αυτό προφανώς δημιουργεί στρεβλώσεις στο ήδη υπάρχον στρεβλωμένο ελληνικό σύστημα. Και όμως υπάρχει το εξής ερώτημα. Οι συγκεκριμένοι αριθμοί είναι γενικοί αριθμοί, μας δείχνουν μια εικόνα. Θεωρητικά ναι, θεωρητικά όχι. Και θα πω τι εννοώ. Ας υποθέσουμε ότι η Ελλάδα σήμερα, ξαφνικά με ένα μαγικό τρόπο, φτάνει τις δαπάνες του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 9,9, 9,8 όσο είναι. Αν όμως αυτό μας δείχνει ότι είμαστε καλά, προφανώς και όχι, γιατί αν ας πούμε όλη τη δαπάνη την καταναλώνουμε για φάρμακο, δεν πάνε να έχουμε και 15% του ΑΕ, πάλι πρόβλημα υπάρχει. Οπότε πέρα από μια γενική εικόνα για το ποιο ποσό είναι το ορθό για υγεία και από εκεί μας δίνει μια ορθή πορεία, που το βλέπουμε στο συγκεκριμένο διάγραμμα, πρέπει το συγκεκριμένο ποσό να ξέρουμε και πώς θα το κατανείμουμε. Αυτή είναι η δομή της ομιλίας. Πώς κατανέμονται τα ποσά. Η εικόνα είναι γνωστή και εδώ είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι οι χώρες του Νότου. Θα το κάνω πολύ συχνά αυτό. Θα γυρνάω από τα γενικά στοιχεία στις χώρες του Νότου. Την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Ισπανία. Είναι οι χώρες που πέρασαν την κρίση, έχουν ονομαστεί PIGS ως γνωστό και παρατηρούμε το εξής. Πάμε δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ στις χώρες του Νότου. Τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε το εξής πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι 2000, 4, 8, 12 και 16. Οι κάθε χώρες και η δεξιά μπάρα σε κάθε γκρουπάρισμα είναι ο μέσος όρος των ευρωπαϊκών χωρών. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Ξεκινάμε το 2000. Η Ισπανία βρισκόταν κάτω από το μέσο όρο, η Ελλάδα στο μέσο όρο και οι υπόλοιποι λίγο πιο πάνω. 2004 αρχίζει η ανάπτυξη στην Ευρώπη, μπαίνει το ευρώ, υπάρχει μια καλύτερη εικόνα, ακολουθεί αύξηση η Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε ακολουθούν και οι υπόλοιπες χώρες. Φτάνουμε το 8 πριν ξεκινήσει η κρίση. Η Ελλάδα πρωταθλήτρια. Και ξαφνικά ξεκινάει η κρίση. Αν παρατηρήσετε, αρχίζει μια ανακατανομή και φτάνουμε στο τέλος, το 2016. Ενώ ξεκινήσαμε το 2000 με άνισα ποσοστά, φτάνουμε στο 2016 και η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία έχουν ακριβώς τα ίδια ποσοστά πάνω κάτω δημόσιας συνολικής δαπάνης. Και η Ελλάδα έχει πέσει κάτω από το μέσο όρο. Οπότε καταλαβαίνουμε ουσιαστικά ότι οι συγκεκριμένες χώρες κρατήσαν τις δομές τους, περάσανε ανακατανομές, αλλά κρατήσαν τις δομές σε ένα μέσο όρο. Εμείς ξεκινήσαμε πρωταθλητές και πετύχαμε μια πολύ γρήγορη μείωση, η οποία προφανώς δεν έγινε ορθολογικά και προφανώς έχει προκαλέσει στρεβλώσεις, όπως είπα και πριν. Το γιατί και πώς είναι δομένα τα συστήματα θα το δούμε σε λίγο. Μέχρι στιγμής ουσιαστικά λοιπόν βλέπουμε ότι στο ΑΕΠ η Ελλάδα είναι λίγο πιο χαμηλά, υπάρχει μια αύξηση μέσα στην κρίση στις δαπάνες, μια μικρή αύξηση στο σύνολο των δαπανών ποσοστό του ΑΕΠ. Το οποίο σε θεωρητικό επίπεδο βλέπουμε ότι υπάρχει μια ισότητα. Δεν υπάρχει προφανώς ισότητα επειδή στο ΑΕΠ κάποιες χώρες ή ποσοστό χαλάνε ακριβώς τη διαλυστά, για το ΑΕΠ είναι διαφορετικό της κάθε χώρας. Παράδειγμα, εδώ πέρα πηγαίνουμε κατά κεφαλήν δαπάνες της κάθε χώρας. Ο μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 2.781, αν βλέπω σωστά, και ξεκινάμε τώρα τις χώρες πάλι του Νότου. Όσο πάμε, προχωράμε και βλέπουμε, ας πούμε, ότι η Ιταλία είναι 2.400. Η Ισπανία είναι 2.500 και φτάνουμε στην Ελλάδα, η οποία χαλάει 1.967. Είναι σχεδόν 800 ευρώ πιο χαμηλά από ό,τι χαλάει ο μέσος ευρωπαϊκός όρος. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ναι, μεν σε επί του ΑΕΠ, το ξαναλέω, οι δείκτες δεν είναι πολύ κακοί. Κατά κεφαλήν δαπάνη όμως δεν είναι καμία σχέση με τον προηγούμενο δείκτη. Βλέπουμε μια χειρότερη κατάσταση. Οπότε και εδώ πέρα αρχίζουμε και βλέπουμε τα στοιχεία έχουν ένα δείγμα προβλήματος. Και αντίστοιχα λοιπόν θα δούμε και την τάση συνολικά
πώς κινούνται όλες οι χώρες στα ίδια γκρουπαρίσματα. 2000, 2004, 2008, 2012 και 2016. Από μέσα προς τα έξω, δεν ξέρω αν είναι ευκρινές το διάγραμμα, ουσιαστικά η κύκλη είναι το ποσοστό 0, 2, 4, 6% και το καθεξής, γύρω-γύρω είναι οι χώρες και μέσα το κάθε χρώμα είναι μια χρονιά. Παρατηρούμε ουσιαστικά ότι οι συνολικές δαπάνες σε όλες τις χώρες, με εξαίρεση τις χώρες που περνάνε κρίση, κάθε χρόνο είναι και περισσότερο ποσοστό του ΑΕΠ. Υπάρχει ένα growth rate αυξανόμενο κάθε χρόνο, με εξαίρεση τις χώρες οι οποίες, ξαναλέω, περνάνε κρίση. Αντιστοίχως, θα δούμε και αργότερα, ακριβώς παρεμφερές growth rate περνάνε και οι χώρες οι ίδιες στην ιδιωτική δαπάνη. Συνεπώς, η τεχνολογία αυξάνεται και αυτό που βλέπουμε είναι ότι αυξάνεται και το ποσοστό επί του ΑΕΠ που δίνουν οι χώρες για να μπορέσουν. Ένας λόγος είναι για να μπορέσουν να τραβήξουν τη νέα τεχνολογία. Το θέμα λοιπόν είναι ότι έχουμε μια γενική εικόνα λοιπόν των χρημάτων, των ποσοστών, το τι δαπανάμε κατά κεφαλήν, αλλά πού το δαπανάμε. Αυτό είναι το ουσιαστικό πρόβλημα, το πού δαπανούνται τα χρήματα. Ξεκινάμε λοιπόν με το πώς δαπανώνται, ποιος πληρώνει. Όχι ψέματα, με το πώς δαπανώνται, ναι, ποιος πληρώνει. Αυτή είναι η πρώτη ουσιαστικά εδώ πέρα εικόνα και βλέπουμε το εξής. Ας ξεκινήσουμε με την Ελλάδα και μετά θα συγκρίνουμε και με τους μέσους όρους. Η Ελλάδα έχει ένα ιδιόμορφο συγκριτικά με όλους τους υπόλοιπους. Γιατί? Γιατί η Ελλάδα δίνει το 31%, το 28% από προϋπολογισμό του κράτους, το 31% το δίνει από την υποχρεωτική ασφάλιση για υγεία και παρουσιάζουμε συγκλονιστικά αυξημένες ιδιωτικές δαπάνες. Κάτι το οποίο είναι γνωστό, αλλά μιλάμε το 2014, το συγκεκριμένο διάγραμμα, εντός κρίσης, που η κρίση ήταν διωγγωμένη. Και ψυχολογικά ο κόσμος ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι είναι τώρα. Οπότε την κατάσταση του πανικού, βλέπουμε ότι παρόλα αυτά η κατάσταση είναι πάρα πολύ κακιά και στην υγεία. Κανείς δεν ασχολήθηκε πέρα από τις μεταρρυθμίσεις κλπ. Να συζητήσει ή να προωθήσει ένα κατανομές σε αυτό το αντικείμενο. Και γιατί το λέω αυτό, για τον εξής λόγο. Αν δούμε τις υπόλοιπες χώρες, οι οποίες πέρασαν κρίση, Πορτογαλία, Ισπανία και Ιταλία, παρατηρούμε το εξής ενδιαφέρον. Δεν έχουν σχεδόν καθόλου ασφάλιση από ταμεία. Η πλειοψηφία της δημόσιας χρηματοδότησης γίνεται μόνο από φορολογία. Οπότε αυτό σημαίνει ότι προφανώς έχουν πολύ πιο ελέγξιμη κατάσταση. Τι εννοώ? Εδώ πέρα πριν τον ΕΟΠ και πριν τώρα ενοποιηθούν τα ταμεία, είχαμε 25-30, δεν θυμάμαι τον αριθμό, είχαμε ένα τρομερά αυξημένο αριθμό ταμείων που όλοι αγοράζανε και δίνανε. Ήταν αγοραστές και πάροχοι. Και προφανώς όταν έρχεται η κρίση και δεν τα ελέγχεις όλα αυτά συντονισμένα μεταξύ τους, προφανώς δεν μπορείς να οριοθετήσεις μια κατάσταση και χάνεται ο έλεγχος. Ενώ οι άλλοι, οι οποίοι δεν είχαν την διαδομή με εμάς και προφανώς είχαν και μικρότερες ιδιωτικές δαπάνες εξ αρχής, μπορέσαν πολύ πιο γρήγορα να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που ερχόντουσαν και να κρατήσουν τη χρηματοδότηση σε σταθερά σχετικά επίπεδα, αν το συγκρίνουμε με εμάς. Και σταθερά στην τελική με το μέσο όρο που τον πλησιάσανε ή τον ακουμπήσανε κάποιες φορές. Συνέπως έχουν άλλο μοντέλο. Ας δούμε λοιπόν τώρα πώς καταναλώνονται τα χρήματα. Τα χρήματα καταναλώνονται ως εξής στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δίνουμε την πλειοψηφία των χρημάτων μας σε νοσοκομειακή περίθαλψη. Συγκριτικά με τις υπόλοιπες κατηγορίες, παρατηρούμε το εξής ενδιαφέρον. Outpatient, ξενοσοκομιακή, είναι OK, αλλά πάρα πολύ μικρή συγκριτικά με όλους τους υπόλοιπους. Και αντίστοιχα, βλέπουμε ότι έχουμε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα δαπάνης για το φάρμακο. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι το εξής. Στην αρχή είπαμε ότι έχουμε τρομερά. Ο πληθυσμός γυρνάει και ζούμε περισσότερο. Η πολιτική όμως του long term care, που αφορά ουσιαστικά τους χρόνια πάσχοντες και τους ηλικιωμένους, δεν υπάρχει. Δεν δίνεται μηδαμινά ποσοστά για τις συγκεκριμένες μονάδες, οι οποίες είναι τρομερά αναγκαίες και οι οποίες θα λύσουν πάρα πολλά προβλήματα. Και προφανώς είναι και ένας λόγος που αυτό αυξάνει τις ιδιωτικές δαπάνες. Και θα το δούμε και αργότερα αυτό, καθώς στο τέλος έχω κάνει μια μελέτη του 2017 πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για τον τελευταίο χρόνο ζωής των ανθρώπων πριν το θάνατο και το γιατί πληρώνουν σε ιδιωτικές δαπάνες. Αντίστοιχα, οι χώρες οι οποίες περάσανε κρίση σαν και εμάς, εντελώς διαφορετική δομή. Η νοσοκομειακή τους δαπάνη πολύ πιο χαμηλά από τη δική μας, προφανώς πολύ πιο αυξημένη η εξωνοσοκομειακή. Οι δύο από τις τρεις δίνουν σημασία στο long term care και προφανώς το φάρμακο είναι σε χαμηλότερα ποσοστά από ό,τι είμαστε εμείς το 2014. Εικάζω ότι τα καινούργια στοιχεία του 2016 το φάρμακο θα είναι σε μικρότερα ποσοστά. Και τώρα πάμε να χωρίσουμε σε δημόσια και ιδιωτική δαπάνη. Αυτά ήταν και τα γενικά στοιχεία. Λοιπόν, η δημόσια δαπάνη ως ποσοστό του προϋπολογισμού της κυβερνήσεως. Στην Ελλάδα δίνουμε πάρα πολύ σημαντική έμφαση στο τι δίνει το κράτος, γιατί συνέχεια το κράτος βγάζει καινούργιους προϋπολογισμούς και ενισχύει με έκτακτες συνεισφορές τα δημόσια ταμεία διάφορων οργανισμών. Σε αντίθεση με άλλες χώρες που αυτό δεν γίνεται, συνεπώς εδώ πέρα βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή για υγεία το κράτος δίνει το 10% του προϋπολογισμού του. Ξαναγυρνάμε στο πριν και λέμε ότι η δημόσια δαπάνη είναι χαμηλή. Η δαπάνη συνολικώς έχει πέσει κάτω από το μέσο όρο και πρέπει να την αυξήσουμε. Σε μια χώρα που η ιδιωτική δαπάνη όμως είναι ήδη πάρα πολύ αυξημένη. Συνεπώς περιμένουμε από το κράτος.
Το οποίο κράτος όμως αυτή τη στιγμή για να αυξήσει τη δαπάνη δεν έχει χρήματα. Γιατί όταν δίνεις το 10% σε έναν προϋπολογισμό ο οποίος συνέχεια συμπιέζεται, προφανώς καταλαβαίνουμε ότι αυτό το 10 δεν μπορεί να γίνει ούτε 11, ούτε 12, ούτε 13 άμεσα, ώστε να πλησιάσουμε το μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να βελτιώσουμε τις συνθήκες, το access και ούτω καθεξής. Μία λύση ίσως θα ήταν ότι θα μπορούσαμε τις πολύ υψηλά ιδιωτικές δαπάνες να τις γυρίσουμε σε ιδιωτική ασφάλιση. Με κάποια κίνητρα, με κάποια co-payments, να δώσει το κράτος, όπως είπε και ο Ηλίας, κάποια οικονομική ενίσχυση. Αυτό δεν είπε, Ηλία. Ναι, με τον ίδια λογική, ακριβώς την ίδια λογική. Να δώσει κάποια κίνητρα οικονομικά για να μπορέσουμε να γυρίσουμε σε ιδιωτική ασφάλιση. Παρ' όλα αυτά, σε μια συζήτηση που είχα κάνει με τον κύριο καθηγητή, που κάποιο κύριο που τον είχα ρωτήσει για ποιο λόγο δεν γυρνάει, μου είπε το εξής λυπηρό, το οποίο όμως ότι δεν είναι στην κουλτούρα μας. Και όμως, επειδή όμως κάτι δεν είναι στην κουλτούρα μας, δεν δεχόμαστε να το αλλάξουμε και ας μας κοστίσει πάρα πολλά. Είναι πολύ ενδιαφέρον να το σκεφτείτε. Ένα ακριβό αμάξι το αλλάζουμε όταν αρχίζει και καίει πολύ για να πάρουμε ένα πιο φθηνό. Στην υγεία που πληρώνουμε πάρα πολλά, δεν μπαίνουμε στην λογική ότι πρέπει να κάνουμε ιδιωτική ασφάλιση ή υπάρχει ιδιωτική ασφάλιση, δεν δίνουν αρκετά ενδιαφέροντα πακέτα ώστε να γυρίσει ο κόσμος σε αυτή την κατάσταση. Και προφανώς, αν κάποια κυβέρνηση το προτείνει να κάνει κινήσεις, υπάρχει το πρόβλημα ότι λειτουργεί εναντίον του κόσμου, της υγείας, υπέρ του κεφαλαίου και ούτω καθεξής. Η τάση λοιπόν είναι ότι στη δημόσια δαπάνη και με στην κρίση παραμένει με αυξητικές τάσεις. Έχει μειωθεί ο ρυθμός ανάπτυξης, αλλά παρόλα αυτά δεν έχει μειωθεί, παραμένει ρυθμός ανάπτυξης. Και η Ελλάδα παρόλα αυτά θα δείξουμε ότι δεν ακολουθεί τη συγκεκριμένη τάση. Ενώ βλέπουμε ότι η Ευρώπη σταδιακά με στην κρίση, το κοινωνικό κράτος, η δημόσια δαπάνη, οι νέες τεχνολογίες μπαίνουν μέσα στη συζήτηση. Εμείς μειώνουμε. Και αντίστοιχα αυτό φαίνεται στο εξής διάγραμμα, πάλι χώρες του Νότου, που περάσανε κρίση, παρεμφερή κρίση, και βλέπουμε το εξής πολύ ενδιαφέρον. Οι τάσεις της δημόσιας δαπάνης για υγεία του Νότου ξεκινάμε το 2000, η Ελλάδα τελευταία, η υπόλοιπη συν πλήν από το μέσο όρο. Ο μέσο όρος μέχρι το 2016 βλέπουμε ότι έχει μία επί του ΑΕΠ προφανώς, έχει 40% αύξηση. Βλέπουμε πώς κινούνται οι χώρες και καταλήγουμε στην τελευταία. Το 2016 η Ελλάδα τελευταία σε δημόσια δαπάνη, ενώ όλες οι υπόλοιπες έχουν κρατήσει το επίπεδο δημοσίων δαπανών. Το έχουν κρατήσει συν πλήν πάλι από το μέσο όρο και κάποιες το έχουν αυξήσει κιόλας λίγο. Εμείς. Μέσα στην κρίση, περικόψαμε τις δημόσιες δαπάνες και προφανώς αυτό σημαίνει, όπως θα δούμε και εγώ, ότι αυξηθήκαν οι ιδιωτικές. Γιατί οι ανάγκες παραμείναν οι ίδιες. Και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Γιατί? Γιατί, όπως έχει αναλυθεί ήδη, αλλά θα το περάσω εντάχει το συγκεκριμένο, ότι η ιδιωτική δαπάνη προκαλεί μια εξάρτηση σε οικονομικό ρίσκο για τον πληθυσμό. Η οικονομική προστασία από τις υψηλές ιδιωτικές δαπάνες είναι στόχος των συστημάτων υγείας. Το λέει ο WHO το 2000. Σε ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο, και το οποίο εμείς προφανώς δεν το δίνουμε και ιδιαίτερη σημασία, και συγχρόνως δημιουργεί εμπόδια στην πρόσβαση, μη ικανοποιημένες ανάγκες, επηρέαζε το οικογενειακό εισόδημα και πάρα πολλά άλλα, τα οποία αναλύονται εκτενώς από τους προηγούμενους ομιλητές. Πηγαίνουμε τώρα λοιπόν εδώ πέρα στις τάσεις της ιδιωτικής δαπάνης. Θυμίζω στο προηγούμενο διάγραμμα ότι η δημόσια δαπάνη συνέχισε να έχει τάσεις αύξησης και ανάπτυξης μέσα στα χρόνια της κρίσης. Αντίστοιχα, τάσεις έχει όμως και η ιδιωτική δαπάνη, με εντελώς πιο διαφορετική συμπεριφορά. Αλλά παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι οι ιδιωτικές δαπάνες είναι κάτι το οποίο υπάρχει στα συστήματα υγείας. Δεν είναι ίδιον της χώρας ότι έχουμε ιδιωτικές δαπάνες. Δεν είναι κακό πράγμα οι ιδιωτικές δαπάνες, αλλά είναι κακό οι πολύ υψηλές ιδιωτικές δαπάνες. Εκεί είναι ένα πρόβλημα το οποίο επηρεάζει άμεσα τα χαμηλά και μεσαία στρώματα, με πολύ αρνητικές συνέπειες. Αντίστοιχα, είναι η δεύτερη αράχνη, το δεύτερο διάγραμμα αράχνη. Αντίστοιχα, βλέπετε ότι οι χώρες οι οποίες είχαν out of pocket payments, οι ιδιωτικές δαπάνες, συνεχίζαν να έχουν με αυξανόμενους ρυθμούς, όπως αντίστοιχα αυξανόμενοι ήταν και οι ρυθμοί της δημόσιας δαπάνης. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι στις χώρες που είχαν κρίση, όπως η Ελλάδα, οι ιδιωτικές δαπάνες εκτοξευθήκανε συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Το οποίο αυτό δείχνει στρεβλώσεις προφανώς του συστήματος υγείας. Και πάμε αντίστοιχα πάλι για τις χώρες του Νότου. Βλέπουμε το εξής πάλι εδώ πέρα ενδιαφέρον. Το 2000 ήμασταν πρωταθλητές, πάλι πρωταθλητές, αρνητικοί πρωταθλητές. Το 4 είμαστε η κίτρινη γραμμή. Το 4 πρωταθλητές, το 8 πρωταθλητές, το 12 πρωταθλητές και ακόμα και εμείς στην κρίση με τόσο μεγάλες περικοπές είμαστε πάλι πρωταθλητές. Ενώ όλες οι υπόλοιπες χώρες βλέπουμε ότι πάνω κάτω είναι παρεμφερή, κάνουν μια καμπύλη αυξομοίωσης και καταλήγουν σε παρεμφερή επίπεδα από το 2000, εμείς παραμένουμε σε πιο υψηλά επίπεδα από το 2000 της ειδικής δαπάνης. Το οποίο και αυτό είναι ένα παράλογο, γιατί ένα παράδοξο, με τη λογική ότι μειώνονται έντονα τα εισοδήματα. Όμως, όπως ακούσαμε πριν, η υγεία πολλές φορές είναι ένα ελαστικό προϊόν. Και οπότε προτιμάμε προφανώς να πληρώσουμε για την υγεία μας, χωρίς προφανώς, ξαναλέω, να κάνουμε ιδιωτική ασφάλιση και να έχουμε καταστροφικές κάποιες φορές δαπάνες, γιατί είναι στην κουλτούρα μας. Και γιατί το κράτος δεν μεριμνά να δημιουργήσει πολιτικές ώστε η κίτρινη μπάρα να μειωθεί πιο έντονα. Και προφανώς στην ιδιωτική δαπάνη υπάρχουν και οι παραπληρωμές, οι οποίες είναι πάρα πολύ αυξημένες στη χώρα μας, το γνωστό φακελάκι, το οποίο όσο και αν θέλουμε δεν σταματάει,
γιατί οι γιατροί δεν αμείβονται σωστά, γιατί το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά, γιατί δεν ελέγχεται κανείς και επίσης γιατί και αυτό είναι στην κουλτούρα μας. Θέλουμε να ευγνωμονούμε κάποιον που μας βοηθάει. Δεν είναι ότι θέλουμε να λαδώσουμε εισαγωγικά το γιατρό γιατί μας το ζητάει ο ίδιος. Είναι τάση να ευχαριστήσουμε αυτόν ο οποίος μας παρέχει κάτι το οποίο εμείς θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Πάμε τώρα στις κατηγορίες. Πάμε στην νοσοκομιακή δαπάνη. Εδώ είναι, και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που θα δούμε. Ως ποσοστό της συνολικής δαπάνης. Πρωταθλήτρια η Ελλάδα. Το μείγμα μας, το έδειξε και πριν, είναι κακό, αλλά εδώ πέρα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το συγκεκριμένο. Συγγνώμη για το τίτλος γραφήματος, ξέχασα να το βγάλω. Βλέπουμε ότι προφανώς το 2012 ήταν η πρώτη φορά που δώσαμε στοιχεία για νοσοκομιακή δαπάνη. Πιο πριν δεν είχαμε στοιχεία. Και βλέπουμε ουσιαστικά ότι η Ελλάδα, ναι, μεν έχει μια τα σημείωση με στην κρίση. Παρ' όλα αυτά παραμένει παρά το μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών. Οι ευρωπαϊκές χώρες κρατάνε σταθερές τις δαπάνες που δίνουν για νοσοκομιακή περίθαλψη. Εμείς συνεχίζουμε να τις έχουμε πιο ψηλά από αυτούς και θεωρούμε ότι είναι σωστό. Από την άλλη, υπάρχει αυτό που ο κύριος Σουλιώτης εχθές, ότι κάποιες φορές όταν κάνεις πολιτική, πρέπει να λάβεις υπόψη σου και τη δομή, την υπάρχουσα δομή του συστήματος που διαθέτεις. Εμείς, ας πούμε, έχουμε τάση να έχουμε πολύ αυξημένες ιδιωτικές δαπάνες. Έχουμε μια τάση να έχουμε αυξημένη δαπάνη για τα νοσοκομεία. Προφανώς πρέπει να κάνουμε πολιτικές για να το αντιστρέψουμε ή πρέπει να κάνουμε πολιτικές για να το εκμεταλλευτούμε ώστε να παράγουμε καλύτερα αποτελέσματα τουλάχιστον. Εδώ πέρα είναι και αυτό πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τι είναι αυτό? Αυτό ουσιαστικά είναι έμποροι λιανικής και λοιποί παρόχοι αγαθών ή προϊόντων υγείας. Είναι όλα τα αγαθά υγείας που πουλιούνται στη χώρα. Είτε είναι φάρμακο, είτε είναι γάζες, είτε είναι υλικά, είτε είναι το οτιδήποτε. Παρατηρούμε το εξής. Ξεκινάμε με την Ευρώπη. Το αριστερό διάγραμμα είναι τάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δημόσια παραμένει πάνω από την ιδιωτική. Προφανώς υπήρχε μια τάση μείωσης μέσα στην κρίση, αλλά η δημόσια δαπάνη για φαρμακοτεχνικά υλικά παραμένει πιο υψηλά. Αντίστοιχα, πηγαίνουμε στην Ελλάδα δίπλα. Και στην Ελλάδα παραμένει πιο υψηλά η δημόσια δαπάνη. Υπάρχει όμως ένα έντονο πρόβλημα. Κοιτάξτε πόσο μεγάλο ήταν το χάσμα. Και προφανώς, άμα κοιτάξετε αριστερά, είμαστε στο 8 με 12% και η Ελλάδα ξεκινάει από το 5% και τελειώνει στο 25% οι άξονες. Είναι εντελώς μεγαλύτερη η διαφοροποίηση και αποδεικνύεται το πόσα λεφτά χαλάμε για φάρμακο, νοσοκομεία και υλικά. Αντίστοιχα, τώρα τι κάνουμε, τα ενώνουμε. Ενώ πριν γίνω πάλι πίσω, ενώ πριν είχαμε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιωτική δημόσια, Ελλάδα ιδιωτική δημόσια, τώρα το σπάμε σε ιδιωτική και δημόσια. Με καμπύλες Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ πέρα τι βλέπουμε. Σύγκριση Ελλάδος και Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημόσια δαπάνη. Η Ελλάδα μειώνει πάρα πολύ έντονα μέσα στην κρίση. Παρ' όλα αυτά, παραμένει σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα για φάρμακο και υλικά. Πηγαίνουμε δίπλα. Βλέπουμε την ιδιωτική δαπάνη. Μέσα στην κρίση, είναι η στρέβλωση που σας έλεγα πριν, η δαπάνη για τέτοια προϊόντα, η ιδιωτική ανεβαίνει και ξεπερνά τη δημόσια. Κάτι το οποίο στην Ευρώπη δεν συμβαίνει. Το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί τα out of pocket συνέχεια μεγαλώνουν. Το έχω πει 8 φορές και θα το πω και 9 από ό,τι φαίνεται. Και πάμε τώρα στο φάρμακο. Στο φάρμακο παρατηρούμε το εξής πολύ ενδιαφέρον. Δεν μειώθηκε μόνο στην Ελλάδα το φάρμακο. Μειώθηκε σε όλη την Ευρώπη. Υπήρχε μια τάση μείωσης. Γιατί προφανώς όπως στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη τα στοιχεία υπήρχαν. Το πρόβλημα είναι ότι στην Ευρώπη είχαν στοιχεία και για τα υπόλοιπα αντικείμενα του κλάδου της υγείας, κάτι το οποίο εμείς, όπως είπα και πριν, δεν διαθέταμε. Οπότε είπαμε να επιτεθούμε λίγο παραπάνω. Θα μου πεις βέβαια, η αύξηση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Οπότε η αντίστοιχη μείωση μας φτάνει σε επίπεδα πάλι του 2004 χρηματοοικονομικά. Δεν λέω όχι, αλλά προφανώς μια απότομη μείωση είναι και ένα πάρα πολύ μεγάλο σοκ. Και προφανώς πέρα από το φάρμακο πρέπει να ασχοληθούμε και με τους υπόλοιπους κλάδους της υγείας. Γιατί υπάρχουν στρεβλώσεις, έχουμε δείξει ήδη, και πρέπει να τις χτυπήσουμε και αυτές. Δεν μπορούμε να χτυπάμε μόνο μια συγκεκριμένη αγορά. Γιατί όπως έδειξε στο αρχικό διάγραμμα, μειώνουμε το φάρμακο, αλλά το φάρμακο είναι ένας κρίκος που ενώνεται με πάρα πολλούς άλλους. Και προφανώς από ένα σημείο και μετά αρχίζουν και επηρεάζονται και οι υπόλοιποι κρίκοι. Και τότε θα γυρίσει εναντίον μας η κατάσταση και εκεί πέρα δεν θα μαζεύεται. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι μέχρι το 2014, πέρα από τις μειώσεις, η κατακεφαλή δαπάνη για φάρμακο ήταν σε ικανοποιητικά επίπεδα για την Ελλάδα. Προφανώς βλέπετε ότι εδώ πέρα τα στοιχεία είναι total, δεν υπάρχει κατακαιρματισμός γιατί δεν δίνουμε σωστά στοιχεία. Και αντιστοίχως, δίπλα, η δημόσια δαπάνη για φάρμακο σε σύγκριση με τις άλλες υπηρεσίες. Ορίστε. Η δημόσια δαπάνη για φάρμακο σε σύγκριση με τις άλλες υπηρεσίες για υγείας παραμένει σε αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα. Λίγο πιο χαμηλά από το μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σε αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα. Και στα φάρμακα, ξαναλέω, με τα co-payments προφανώς υπάρχουν έντονες δαπάνες. Λοιπόν, αυτή είναι η μελέτη που σας ανέφερα πριν. Είναι μια μελέτη που δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2017 και μιλάει για τη χρήση των ιδιωτικών δαπανών για υγεία τον τελευταίο χρόνο της ζωής πριν το θάνατο. Δηλαδή, ουσιαστικά, οι άνθρωποι τον τελευταίο χρόνο πριν πεθάνουν, τι λεφτά δίνουν από την τσέπη τους για ιατρικοφαρμακευτική περίθαλψη.
Οι πρωταθλητές είναι η Σουηδία, το Βέλγιο, η Τσεχία 95%. Αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ πέρα είναι η Ελλάδα, η οποία κοιμάται με το 79% και 90%. Κατά κύριο λόγο, οι άνθρωποι πεθαίνουν σε μεγάλη ηλικία και σε μεγάλη ηλικία δεν έχουμε long term care και ούτω καθεξής. Η οικογένεια πληρώνει για να προσέξει τα μέλη της οικογένειας τα οποία είναι σε αυτή την κατάσταση και προφανώς οι δαπάνες εκτοξεύονται. Σε αντίθεση, ας πούμε, με την Ισπανία, η οποία και αυτή έχει κρίση και δίνουν μόνο το 21% του εισοδήματός τους. Τώρα, στο αντικείμενο, στο πού δίνει την ιατρική φροντίδα τα λεφτά που σας ανέφερα, το 80% του πληθυσμού σε Σουηδία, Βέλγιο, Τσεχία δαπανά τα χρήματα για πρόσβαση GP, σε οικογενειακό γιατρό, που εδώ πέρα δεν τον έχουμε, γιατί εδώ πέρα πηγαίνουμε στο νοσοκομείο και δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Το 75% αντίστοιχα για GP δίνει στη Δανία και στην Ισπανία το 75% πληθυσμού και για νοσοκομειακή περίθαλψη 80% σε Σουηδία και Τσεχία, 75% και κάτω σε Ιταλία, Δανία και Ισπανία. Τα out of pocket λοιπόν υπάρχουν, δεν είναι κάτι, ξαναλέω, το οποίο είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Προφανώς υπάρχουν, θα υπάρχουν, είναι κάποιες φορές και χρήσιμα να υπάρχουν, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να ελέγχονται. Και αυτή είναι η τελευταία διαφάνεια που αναφέρουμε στο συγκεκριμένο ζήτημα, η οποία είναι οι ίδιες ερωτήσεις που κατανεμούμε τα λεφτά μας στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ένα χρόνο πριν το θάνατο, τα λεφτά μας πηγαίνουν κατά ένα ποσοστό που πλησιάζει το 30% σε φαρμακευτικά προϊόντα, σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ένα ποσοστό περίπου 40% και το υπόλοιπο 30% πηγαίνει σε secondary institutional care. Αυτό πώς μεταφράζεται στα ελληνικά? Ενδονοσοκομειακή περίθαλψη. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά θα τα περάσω γρήγορα. Δεν είναι, κάτι το οποίο δείχνει μια τάση απλά. Είναι από τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς της Ελστάτ. Βλέπουμε ότι για την υγεία μέσα στην κρίση το εισόδημα που δαπανέται για υγεία αυξήθηκε, καταλήγω μεν, αλλά αυξήθηκε. Άρα μπορούμε να πούμε ότι παρέμεινε σταθερό. Μειωθήκαν τα εισοδήματα, αλλά το ποσοστό του εισοδήματος που καταναλώνουμε για υγεία δεν παρουσίασε ιδιαίτερη μεταβλητότητα. Νοσοκομειακή περίθαλψη αυξήθηκε. Να θυμηθούμε ότι μέσα σε αυτά τα χρόνια ήταν η περίοδος που σταμάτησε να λειτουργεί ουσιαστικά η πρωτοβάθμια. Οπότε χρειαστήκαμε νοσοκομειακή περίθαλψη και την πληρώσαμε από την τσέπη μας. Αλλά αυτό εδώ είναι το πιο ενδιαφέρον. Εδώ θέλω να καταλήξω. Το ότι κατά μέσο όρο στην Ελλάδα από τον οικογενειακό προϋπολογισμό δίνουμε το 7,2% του εισοδήματός μας για υγεία, για ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Η Βουλγαρία, την οποία πάρα πολύ θεωρώ στο συζήτηση λένε έλα μωρή Βουλγαρία, η Βουλγαρία κοιτάξτε που είναι, στο 6,3. Η Δανία στο 2,4 και η Ιταλία περνάει κρίση όπως εμείς, που περνούσε τουλάχιστον, 4,9. Νορβηγία 2,6, Ισπανία 3,5, Ηνωμένο Βασίλειο, το κακό πλέον που κατακρίνεται πολύ στο Ηνωμένο Βασίλειο, 1,6. Το περίεργο εδώ πέρα της συζήτησης είναι το εξής, ότι στην Ελλάδα τα φτωχά νοικοκυριά, είναι η τελευταία πρόταση, πληρώνουν το 8,1% του μέσου προϋπολογισμού τους για υγεία. Ενώ τα μη φτωχά, τα προνομιούχα, από μεσαία τάξη συνεπώς και πάνω, το 7,6. Δηλαδή, όσο πιο φτωχός είσαι, τόσο μεγαλύτερο μερίδιο του εισοδήματός σου δίνεις για υγεία. Και αντίστοιχα, κάτι τέτοιο αποδείξαμε με τον καθηγητή και με τον Κώστα Αθανασάκη σε μια μελέτη που βγάλαμε, που δημοσιεύσαμε στην αρχή του χρόνου, που κοιτάγαμε τη διείσδυση των γενοσύμων και γιατί δεν διεισδύουν. Και όπως μελετήσαμε διάφορες μεταβλητές, υπήρχε μια συγκεκριμένη μεταβλητή που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Η οποία λέγει ουσιαστικά το εξής: όσο πιο φτωχός και πιο χαμηλή μόρφωση έχεις, τόσες περισσότερες πιθανότητες να καταναλώσεις πρωτότυπο φάρμακο, ακόμα και αν έχεις co-payments. Γιατί θεωρούμε ότι είναι κουλτούρα, ότι πληρώνουμε γιατί κάτι καλό. Θεωρούμε ότι το γενώσιμο δεν είναι καλό, τα γνωστά, μην τα ξαναλέμε, το γενώσιμο είναι κακό, το πρωτότυπο είναι καλό, οπότε δεν πάμε να μην έχουμε να φάμε, θα πληρώσουμε για να πάρουμε το καλό ακριβό φάρμακο, γιατί νομίζουμε ότι ακριβό σημαίνει και καλό. Δυστυχώς το φάρμακο δεν είναι όπως η Mercedes και το Hyundai. Το Mercedes, το Jeep κάνει 100, το Hyundai 10.000, οπότε δίνοντας 150 κάτι πιο ασφαλές ή καλύτερο. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά αυτό δεν έχει εντυπωθεί δυστυχώς στον πληθυσμό. Και αυτό δημιουργεί διάφορους προβληματισμούς. Αυτό το θεωρώ επειδή μου αρέσει και τον τελευταίο καιρό και έχω αρχίσει να ασκώ το άθλημα. Θα σας πω το εξής. Είπα ξανά στην αρχή ότι η υγεία είναι κάτι πάρα πολύ σύνθετο. Όμως η χρόνος είναι και κάτι πάρα πολύ οριοθετημένο. Τι εννοώ, όπως οι κακέρες. Η κακέρα ξέρουμε είναι συγκεκριμένος ο αριθμός των τετραγώνων, συγκεκριμένες οι κινήσεις του κάθε παίκτη, των πιονιών, σωστά. Και παρόλα αυτά όμως υπάρχει το εξής πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κοιτώντας την πίστα, όλοι θεωρούν κάτι πάρα πολύ απλό. Θα κονίσω το στρατιωτάκι, θα κονίσω το άλογο και εντάξει και τι έγινε, θα δω και, θα διαβάσω και ένα βιβλίο και τελείωσε. Κοιτάξτε όμως τη στατιστική. Όταν ξεκινάμε να παίζουμε, μετά από δύο κινήσεις υπάρχουν 400 πιθανές κινήσεις. Μετά από τέσσερις κινήσεις του κάθε παίκτη, 71.852 πιθανές κινήσεις. Μετά από πέντε κινήσεις του κάθε παίκτη, 809.896 πιθανές κινήσεις. Και τέλος, μετά από 6 κινήσεις του κάθε παίκτη, πάνω από 9 εκατομμύρια πιθανές κινήσεις μπορείς να κάνεις. Οπότε ακριβώς το ίδιο είναι και η υγεία. Κάνεις μία κίνηση, κάνεις τη δεύτερη κίνηση, ένα πλήρως οριοθετημένο χώρο,
αλλά δεν ξέρει που θα καταλήξει η κατάσταση. Και προφανώ κάθε χώρα δεν είναι ίδια. Έχουμε διαφορετικά επιδημιολογικά στοιχεία, διαφορετικέ τάσει, διαφορετική κουλτούρα, διαφορετικό μείγμα γιατρών, διαφορετικό μείγμα ειδικοτήτων κ.ο.κ. Οπότε πρέπει. Έχουμε μία μίγα. Οπότε πρέπει ουσιαστικά να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν επιλέγουμε να κάνουμε επεμβατικέ κινήσει στο σύστημα υγεία. Και τελειώνω, τελευταίο slide. Και για να κλείσουμε τέλος πάντων, επειδή θα χρειαστούμε σίγουρα να κατανομή και να προσαρμογή δαπανών, είναι πολύ θεωρητικά, αλλά πάρα πολύ νομίζω ορθολογικά αυτά που θα πω. Πρέπει να έχουμε τους στόχους μας, οι οποίοι συνθέτουν ένα δύσκολο puzzle και πρέπει να αποφασίσουμε πώς θα μπουν τα κομμάτια. Και να μπορέσουμε να αποφασίσουμε πώς θα μπουν τα κομμάτια, πρέπει να συζητήσουμε. Και τι εννοώ να συζητήσουμε. Ένα γρήγορο παράδειγμα. Εδώ πέρα τον ΕΟΠΗ τον φτιάξαμε σε ένα βράδυ με όλους τους αντισυμβαλλόμενους να κάνουν κατάληψη του Υπουργείου. Στην Ισπανία, τον ΕΟΠΗ τον φτιάξανε σε 3 χρόνια, όλα τα κόμματα στη Γρανάδα συζητάγανε για το πώς θα φτιαχτεί ο ΕΟΠΗ. Καθίσανε, συμφωνήσανε, συζητήσανε και συμφωνήσανε, δώσαν τα χέρια και βάλαμε μαζί τα κομμάτια του puzzle. Οπότε μια τέτοια κατάσταση και προφανώς και να ρωτήσουμε και τους σύλλογους ασθενών, ώστε να μπορέσουμε η ανακατανομή και η αναπροσαρμογή να γίνει επιτέλους με ένα βέλτιστο τρόπο που ο οποίος στοχεύει στη βελτιστοποίηση των επιπέδων υγείας και προφανώς ξανά με την ίδια εικόνα να ξέρουμε μέσω των στοιχείων τα γρανάζια πώς το ένα επηρεάζει το άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε.